Παραμονή των μέτρων που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα ψηφίσει για μία ακόμα φορά στη Βουλή, μέτρα τα οποία θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας και κυρίως των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων και στους συνταξιούχους και στους χαμηλόμισθους και κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Κόρινθο σε μία προσυνεδριακή συζήτηση εν ώψη του συνεδρίου της συμπαράταξης στα τέλη του Ιουνίου, ενός πρώτου μεγάλου βήματος για την ίδρυση του μεγάλου ενιαίου φορέα της κεντροαριστεράς, που τώρα και με αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι είναι επιτακτικός οπότε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να δημιουργηθεί μια νέα δύναμη, η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα και θα γίνει πλέον η πηγή να συγκεντρωθεί ο κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, που πίστεψε στην Δημοκρατική Παράταξη, η οποία παρά τα όποια λάθη της, θεωρώ ότι σήμερα μπορεί πλέον να κοιτάει τον κόσμο στα μάτια και μια καινούρια πρόταση να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη. Ξέρουμε ότι οι πολίτες είναι δύσπιστοι, ξέρουμε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, ξέρουμε ότι το εγχείρημα είναι πραγματικά και δύσκολο, αλλά και θα μας πάρει αρκετό χρόνο. Εμείς όμως εδώ στην Κόρινθο σήμερα ξεκινάμε. Είναι η πρώτη διαδικασία που γίνεται εν ώψη του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και επιλέγουμε συμβολικά εδώ την Κόρινθο, μια περιοχή η οποία στο παρελθόν έχει τιμήσει τη Δημοκρατική Παράταξη, έχουν αναδειχθεί πάρα πολλά και σημαντικά στελέχη και βεβαίως η Κατέρινα Φαρμάκη, η οποία και ως πρώην βουλευτής αλλά και ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής συμβολίζει αυτή τη συνέχεια από το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον που έχει αυτή η παράταξη. Στέλνουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα της συζήτησης, καλούμε τους δημοκρατικούς πολίτες να μας ακούσουν, να μας εμπιστευθούν και βεβαίως να στηρίξουν ένα δύσκολο εγχείρημα στο οποίο θα πρέπει όλοι όσοι αισθάνονται υπεύθυνοι για αυτή τη χώρα να αναλάβουν ευθύνες και όχι μόνο να μετατοπίσουν τις ευθύνες για να αποκομίσουν στενά κομματικά ωφέλη. Εμείς, η Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, δεν το κάναμε αυτό όλα αυτά τα χρόνια και δεν θα το κάνουμε, γιατί θέλουμε να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια, ακόμα και όταν οι αποφάσεις είναι δύσκολες, αλλά πάρα απ' όλα είναι υπεύθυνες για το μέλλον αυτού του τόπου.